Λοιπόν, έχουμε στο Skype την ψυχολόγο μας, την κυρία Καπάτου, την Αλεξάνδρα Καπάτου. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου. Καλησπέρα σας. Για άλλο θέμα σας ειδοποίησα να μιλήσουμε, για το τι θα γίνει τώρα με το παιδάκι αυτό που έχει μείνει ορφανό μετά την δολοφονία της μάνας του, αλλά προέκυψε και αυτό το θέμα που λέμε τώρα κακοποίηση ενδοοικογενειακή. Και στηρίζουμε πάνω σε ένα άρθρο της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία επισημαίνει αυτή την λεγόμενη γυναικοκτονία των τελευταίων μηνών. Μιλάει για γυναικοκτονία όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς πληρώνουν τα παιδιά άραγε αυτή τη βία μέσα στο σπίτι και αυτή τον πόλεμο μεταξύ των δύο φίλων, που κυρίως ξεκινάει από τον πατέρα, ο οποίος ξυλοφορτώνει συνήθως τη γυναίκα του, την απειλεί, της φέρεται βάνασα. Τι σημαίνει για τα παιδιά αυτή η ιστορία? Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο η ενδοοικογενειακή βία. Και επειδή είπατε και προηγουμένως για το θέμα της Καρολάιν και αυτό που συνέβη, είναι προφανές ότι και αυτή είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία που κατέληξε στη γυναικοκτονία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μένει δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφιχτικά κλεισμένο στα σπίτια. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες πολλές φορές δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποκαλύψουν αυτό που συμβαίνει, γιατί φοβούνται αφενός. Αφετέρου φοβούνται το δράστη, το σύζυγό τους, το σύντροφό τους. Αφετέρου ντρέπονται και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Μεγάλο θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι αυτά που πολλές φορές βλέπουν, είναι θεατές αυτών των σκηνικών. Εισπράττουν δηλαδή τα μηνύματα της βίας, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι με χτυπήματα, μπορεί να είναι με προσβολές, μπορεί να είναι με άλλου είδους κακοποιητική συμπεριφορά. Και γενικότερα αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς για το ρόλο του άντρα και το ρόλο της γυναίκας φαίνεται ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι διάχυτο και είναι ένα μοντέλο το οποίο ενδεχομένως τα παιδιά αυτά να το μιμηθούν. Επίσης τα παιδιά, όντας θεατές αυτών των καταστάσεων, θα αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλο φόβο και τα ίδια. Είναι φοβισμένα και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και τα ίδια τους φίλους, τους συμμαθητές τους, με φόβο, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αντιμετωπίζουν πολλές φορές ή παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Να μην συζητήσω δε ότι πολλές φορές τα παιδιά που έχουν υποστεί τα ίδια κακοποίηση, άμεση ή έμεση, ενδεχομένως να αναπαράγουν αυτό το μοντέλο το οποίο κουβέωσε στις διάφορες μελλοντικές συντροφικές τους σχέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολλαπλές οι συνέπειες αυτής της κατάστασης και πολλαπλές οι ευθύνες που υπάρχουν και στους γονείς και στο θήτη αλλά και στο θύμα. Γιατί αυτά τα άτομα τα οποία είναι οι θύτες, οι δράστες, που ασκούν την ενδοοικογενειακή βία, είναι άτομα της διπλανής πόρτας. Δεν έχει σχέση ούτε με τι μορφωτικό επίπεδο έχουν, ούτε αν είναι, υπάρχει μια διάχυτη πώς τη λένε, άποψη η οποία πλανάται ότι πιθανά είναι άτομα χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Βεβαίως υπάρχει σε αυτά, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτά. Είναι άτομα υπεράνω υποψίας. Άτομα τα οποία είναι της διπλανής πόρτας, που μπορεί να είναι ευγενέστατοι έξω, αλλά μέσα στο σπίτι τους να έχουν ένα άλλο πρόσωπο, ένα άλλο προσωπείο. Σε όλα τα στρώματα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Από τους επιστήμονες μέχρι από την άρχουσα τάξη μέχρι την. Ναι. Αυτό είναι ακριβώς, γιατί εμείς οι γιατροί τα βλέπουμε και τα ζούμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ξέρετε, τώρα έχουμε εκπλαγεί, γιατί έχουν έρθει στη δημοσιότητα κάποια περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πολλαπλάσια. Και ο στόχος, ο μεγάλος, ακόμα και της σημερινής κουβέντας που κάνουμε και η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και συγχαίρω τον κύριο Χαρδαμέλα για την πρωτοβουλία του, είναι να μπορέσουν να αφυπνιστούν οι γυναίκες και να αναζητήσουν βοήθεια. Να μπορέσουν να μιλήσουν. Αν δεν μπορούν να μιλήσουν σε κάποιο άτομο το οποίο είναι συγγενικό, ας μιλήσουν σε μια φίλη τους. Ας πάρουν κάποιο τηλέφωνο τις διάφορες γραμμές βοήθειας, να τους δώσουν κάποια καθοδήγηση. Τουλάχιστον να μάθουν να μην δέχονται. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που είναι εξαρτημένες οικονομικά. Μπορεί να είναι και οι γυναίκες οι οποίες ήταν ανεξάρτητες και οικονομικά ανεξάρτητες και επιτυχημένες. Και στο σπίτι να βιώνουν αυτό το δράμα, έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να δούμε λίγο στο θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα ασχολείται και σκέφτεται αυτό το παιδάκι των 11 μηνών που έμεινε χωρίς μητέρα. Μιλάω για το παιδί της Κοραλίας και του πιλότου αυτού. Ένα παιδάκι το οποίο διεκδικείται αυτή τη στιγμή και από τις δύο οικογένειες. Ένα παιδάκι που πρέπει να μεγαλώσει. Ένα παιδάκι που κάποια στιγμή πρέπει να μάθει τι έγινε με την μητέρα του και τον πατέρα του.
Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, επειδή είστε και παιδοψυχολόγος, το παιδάκι αυτό είναι καλύτερο να μεγαλώσει στην Αθήνα ή στην Αλόνισο? Λένε ότι είναι καλύτερα στην Αλόνισο, ότι είναι μια κλειστή κοινωνία. Ορίστε. Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ασφαλώς συναισθηματικά και μόνο, οι γονείς της Καρολάιν, υπό την έννοια ότι αυτή είναι το μεγάλο θύμα της υπόθεσης, έχουν πολύ περισσότερο, αν θέλετε, έχουν μεγαλύτερο προβάδισμα στο να μεγαλώσουν αυτό το παιδί. Από εκεί και πέρα όμως τίθεται πολλά ζητήματα. Ποιο περιβάλλον μπορεί να είναι κατάλληλο, εξαρτάται από το πώς είναι τα άτομα. Τι κουβαλάει το κάθε άτομο από την οικογένεια, γιατί οι γονείς της Καρολάιν θα κουβαλάνε το πένθος τους και την οργή τους. Αυτά τα θέματα πώς θα τα διαχειριστούν? Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Κύριε Καπάτου, ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το παιδί αυτό, που θα πρέπει να μάθει τι έγινε. Γιατί τώρα είναι μωρό, δεν καταλαβαίνει ότι και να του πούνε. Η άποψή σας ποια είναι? Ότι πρέπει να του το μιλπούνε, να του, το, κάποιος να του το περιγράψει την κατάσταση και σε ποια ηλικία? Και ποιος ήταν αυτός, ο παππούς, η γιαγιά, κάποιος επιστήμονα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, αν αποφασιστεί να πάει το παιδί σε κάποια από τις δύο οικογένειες, θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση των οικογενειών σε βάθος χρόνου. Όχι μόνο για τώρα που έχουμε αυτά τα συμβάντα, αλλά και στο μέλλον και για το παιδί. Έτσι λοιπόν, όταν φτάσει το παιδί σε κάποια ηλικία που θα κριθεί και από τους επιστήμονες ψυχικής υγείας που θα το παρακολουθούν, θα παρακολουθούν την οικογένεια γενικότερα αυτή, θα μπορέσουν να αρχίσουν να το ενημερώνουν για αυτό που έχει συμβεί. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος, κύριε Χαρταβέλα. Όποια να πάει το παιδί αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πληροφορηθεί αυτά που έχουν συμβεί στην οικογένειά του. Φέροντας αυτό το επώνυμο, και στην Αλόνισο όμως μπορεί να τα πληροφορηθεί. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Και όλο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, σε αυτό το παιδί έχει στερηθεί η δυνατότητα να έχει μια φυσιολογική ζωή. Πώς θα θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογική η ζωή το να συνεχίσει να ζει με τους γονείς, για παράδειγμα, της μητέρας του στην Αλόνισο, μέσα σε ένα τόσο στενό περιβάλλον, με όλο αυτό το πένθος και με όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει βιωθεί? Δηλαδή, στερούμε από το παιδί ουσιαστικά και με αυτή την επιλογή το ενδεχόμενο και την πιθανότητα να αναπτυχθεί με ένα φυσιολογικό τρόπο και να απεμβολήσει από πάνω του αυτά τα βιώματα τα οποία έχει, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ήταν το μεγάλο θύμα μιας τραγωδίας. Αυτή η τραγωδία θα το σημαδεύει. Όπως και να το αντιμετωπίσουν και να το μεγαλώσουν οι γονείς της Καρολάιν, που είναι βέβαιοι ότι θα δώσουν όλη τους την αγάπη, ή η άλλη οικογένεια. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Δεν σε ποια οικογένεια θα πάει, είναι τι στερούμε στο παιδί πηγαίνοντας σε μια οικογένεια. Του στερούμε τη φυσιολογικότητα. Μπορεί να έχουν μεγάλη αγάπη, μπορεί να έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο συναισθηματικό, αλλά από εκεί και πέρα έχουν και πολύ θλίψη και πόνο. Και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο όλοι γνωρίζουν, και τα παιδιά, οι συμμαθητές μεγαλώνοντας, δεν υπάρχει περίπτωση το στόμα να μένει κλειστά, ξέρετε, όπου και να είναι. Δεν μπορεί κάτι. Η γιαγιά και ο παππούς μπορούν να αντικαταστήσουν τους γονείς? Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η περίπτωση αυτή. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν με τον παππού και τη γιαγιά, διότι χωρίσαν οι γονείς, διότι φύγανε, διότι ξέρω εγώ. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά υποκατάστατα, αν όμως κριθούν ότι μπορούν να έχουν τις προδιαγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Για παράδειγμα, και το θέμα της ηλικίας είναι πολύ σημαντικό. Τη σωματική υγεία, τη ψυχική υγεία, πολλά πράγματα είναι σωματικά. Είναι σημαντικά σε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η απόφαση για την εισαγγελία ανηλίκων, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πολλές παραμέτρους. Γιατί δεν μιλάμε για το τώρα, που τώρα είναι μια περίοδος που το παιδί, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, αλλά μελλοντικά το παιδί είναι αυτή τη στιγμή στιγματισμένο και σημαδεμένο. Είναι στερημένο από την πατρική παρουσία, που ο πατέρας έχει το στίγμα του δολοφόνου, και από τη μάνα του, την οποία τη στέρισε ο πατέρας στη ζωή, απότομα και εφήβεια, και το παιδί την έχει χάσει σε μια ηλικία και σε μια αναπτυξιακή φάση πάρα πολύ κρίσιμη γι' αυτό. Τώρα που ετοιμάζεται να περπατήσει, να γνωρίσει τον κόσμο, που αναπτύσσει το συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα, δεν πρόλαβε να τη δώσει ένα χαμόγελο, να την πάρει αγκαλιά του παιδί αυτό. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό? Να τη αγαπώ, να τη ψελίσει τα πρώτα λόγια. Εκεί που ξεκίναγε να πει η μαμά, τώρα αυτό το πράγμα κόπηκε από το λεξιλόγιο του, κόπηκε διαπαντός αυτό. Και καλούμε μέσα, καλούμαστε να πούμε τι θα ήταν το καλύτερο. Τίποτα δεν θα ήταν το καλύτερο με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για αυτό το παιδί. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια γενναία απόφαση, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί να διαγράψει αυτά του παρελθόντος και να του δοθεί η δυνατότητα να έχει μια νέα ζωή, νέα δεδομένα, πιο υγιή.
Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα, σε μια άλλη. Σε ένα άλλο δράμα, σε μια άλλη τραγωδία. Ένα κοριτσάκι, όπως θα έχετε διαβάσει κι εσείς, πέθανε πάνω στην εγχείρηση που του κάνανε, του βάζανε δακτύλιο στο στομάχι, γιατί το κοριτσάκι ήταν παχύσαρκο. Είχε φτάσει στα 110 κιλά και μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών. Ο πατέρας βέβαια καταγγέλει τους γιατρούς ότι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι το κορίτσι αυτό, όπως χιλιάδες άλλα παιδιά, για τους όποιους λόγους, δέχτηκε ένα φοβερό bullying στο σχολείο. Είσαι χοντρή, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς κλπ. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί ασχολείστε με τα παιδιά χρόνια τώρα. Πώς μπορεί κανείς, ένας γονιός, να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα του παιδιού του? Καταρχάς, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι πραγματικά ένα πολύ θλιβερό περιστατικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Και θέλουμε να αφυπνιστούμε ως κοινωνία για το τι συμβαίνει. Το bullying και ο εκφοβισμός γενικότερα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αφορά τα παιδιά διαφόρων ηλικιών. Δυστυχώς από πολύ μικρές ηλικίες ξεκινάει. Και αν θέλετε, παίρνει διάφορες προεκτάσεις οι οποίες είναι τραγικές για τα παιδιά. Έχει σαν στόχο πάντα να δημιουργήσει πόνο, ψυχική οδύνη μέσα στα παιδιά, τα οποία δεν φταίνε σε κάτι, απλώς ενδεχομένως διαφέρουν σε κάποιους τομείς από το μέσο όρο. Αυτό λοιπόν έχουμε δύο τρόπους. Ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παιδιά τα οποία να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να έχουν αυτή την ψυχική αντοχή, να μάθουν να διαχειρίζονται τα διάφορα προβλήματα. Να έχουμε ένα καλό κανάλι επικοινωνίας μαζί τους. Από νωρίς να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να έχουν μια εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να μπορούν να ξέρουν να διαχειρίζονται προβλήματα που μπορεί να τους παρουσιάζουν. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να σας πω, στο συγκεκριμένο θέμα αυτό της παχυσαρκίας το οποίο ετέθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε από νωρίς να προλαμβάνουμε, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Αλλά και πάλι είναι βασικό να διδάξουμε όλοι οι γονείς στα παιδιά μας την ανοχή στη διαφορετικότητα του άλλου. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Και ξέρετε, τα μίντια έχουν προβάλει εικόνες συγκεκριμένες και πρότυπα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά από τα πολύ μικρά παιδιά έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά τους και είναι πάρα πολύ εύκολο να κοροϊδέψουν ένα παιδί που είναι διαφορετική συμβάνηση. Κάτι θέλει να πει η κυρία Ανεποδούρα. Ακούστε, ούτως ή άλλως τα πρότυπα αυτά αυτή τη στιγμή που δημιουργούνται είναι τελείως διαφορετικά. Δεν έχει σημασία τι να δυναμώσουμε τώρα ένα παιδί 14 ετών που είναι 100 κιλά. Παραδείγματος χάρη. Δεν καταλάβατε. Όχι, με επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Από πολύ νωρίς, βεβαίως. Ξέρετε, δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί όταν το πρότυπο στην τηλεόραση που βγαίνει είναι το modeling των 40 κιλών. Καταλάβατε. Εκεί είναι η ιστορία. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει και από την οικογένεια. Επιτρέψτε μου, και από την οικογένεια, αλλά και από το σχολείο. Η αγωγή υγείας που λέμε. Τα προγράμματα στο σχολείο, τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνο να μαθαίνουν την κλασική, τα κλασικά γράμματα. Ορίστε, κυρία Καπάτου, ορίστε. Και βέβαια εδώ, συγχωρείτε να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο. Εδώ, αυτό το χειρουργείο, εκτός του ιατρικού κομματιού που αυτό θα συζητηθεί εκεί που πρέπει να συζητηθεί, θεωρώ ότι ένα χειρουργείο σε ανήλικους προϋποθέτει υπογραφές των γονέων και των κηδεμών. Ορίστε, κυρία Καπάτου, πέστε μου. Έλεγα λοιπόν στην κυρία Νομοδουρά ότι αυτό που είπα από νωρίς, αυτό είπα από νωρίς σε ένα παιδί 14 χρονών, δεν μπορούμε εκείνη την περίοδο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα να το δημιουργήσουμε ούτε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, γιατί είναι μια περίοδος της εφηβείας που σε αυτή την περίοδο αυτό που προέχει και προτάσσεται είναι να αναπτύξει τα δικά του τα χαρακτηριστικά, όπου η εικόνα σώματος είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό που εισπράττει το παιδί είναι πολύ αρνητικό. Η στάση των γονέων σε αυτό πρέπει να είναι υποστηρικτική. Η στάση των γονέων πρέπει να είναι ενισχυτική και ενθαρρυντική. Να βοηθήσουν το παιδί να απευθυνθούν σε ειδικούς, προκειμένου να μάθει να αποδέχεται τον εαυτό του, να ξέρει ότι αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενδεχομένως μπορούν να αλλάξουν με τη βοήθεια ειδικής βοήθειας, ειδικών, που μπορεί να το στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, που δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η στάση των γονέων πρέπει να είναι ενισχυτική και υποστηρικτική. Αλλά είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, ότι το σχολείο και τα μαθήματα είναι πολύ σημαντικά, όμως χρειάζεται τα παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν διάφορες γνώσεις για μαθήματα ζωής.
και το, η διαφορετικότητα, ο εκφοβισμός, ο σεβασμός στον άλλον, η συνεργασία των δύο φύλων είναι βασικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να καλλιεργηθούν από νωρίς τα παιδιά στο σχολείο, καθώς επίσης και διάφορες συνήθειες υγείας. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, κυρία Καπάτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.